Η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου 132 χιλιόμετρων σε βάθος μέχρι και 1000 μέτρα, θα είναι σε λίγους μήνες γεγονός. Η λεγόμενη μικρή διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και με τον ΑΔΜΗ να ανακοινώνει ότι συμβασιοποιήθηκαν και τα σύνοδα έργα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: Για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης έχουν δαπανηθεί πολλά χρόνια μελετών και προσπαθειών. Η διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θα θωρακίσει ενεργειακά την Κρήτη και θα διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια. Οι τελευταίες συμβάσεις που υπεγράφησαν αφορούν την κατασκευή γραμμής μεταφοράς στο τμήμα Μολάι Τερματικό, καθώς και την κατασκευή του σταθμού Στάτκομ. Οι εργασίες κατασκευής του έργου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2020. Ήδη στο βόρειο δικό άξονα από Βαμβακόπουλο μέχρι Γαλατά πραγματοποιείται η τομή και η εγκατάσταση των αγωγών για την υπογειοποίηση του καλωδίου, που θα ξεκινά από τα νοπήγια Κισάμου και θα καταλήγει στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ξυλοκαμάρας. Υπολογίζουμε να τελειώσουμε γύρω στις 15 Δεκεμβρίου. Τα οχήματα κινούνται εκ περιτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φάση των εργασιών στο χερσαίο τμήμα του έργου. Θα σκυροδετηθούν οι αγωγοί, θα μπουν πλάκες από πάνω, θα μπουν και άλλες σωλήνες, θα ασφαλτοστρωθεί εκ νέου και θα δοθεί στην κυκλοφορία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της διασύνδεσης Κρήτης Πελοποννήσου, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανέρχεται σε 365 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, με την ολοκλήρωση και της δεύτερης διασύνδεσης Κρήτης Αττικής θα αρθεί πλήρως ο ενεργειακός αποκλεισμός της Κρήτης.